την βάψανε οι Ουκρανοί. Ρωσικό μάντος κατέλαβαν αυτοκινητόδρομο κλειδί στην Αντβίικα. Μπορεί σε συγκεκριμένα σημεία οι Ρώσοι να παραχώρησαν εδάφη στους Ουκρανούς, όπως για παράδειγμα στο Μπαχμούτ, αλλά σε άλλους τομείς του μετώπου η ρωσική κυριαρχία δεν αμφισβητείται. Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες μέσα από την Μόσχα αναφέρουν πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τον έλεγχο της μάχης στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου H20 στο Ντονιέτσκ. Από το σημείο φαίνονται με ευκολία οι θέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, οι οποίες απέχουν περίπου 5 χιλιόμετρα. Αυτό ανέφερε πρώτα η ρωσική ειδησιογραφική υπηρεσία RIA Novosti, επικαλούμενη έναν μαχητή των ρωσικών ειδικών δυνάμεων των νότιων ομάδων. Βρισκόμαστε στον τομέα του δρόμου H20, στην περιοχή του οικισμού Novokalinovo. Ο τομέας του δρόμου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των πυρών μας, φαίνεται να δήλωσε ο Ρώσος. Ο στρατιώτης σημείωσε επίσης πως υπάρχουν πληρώματα ολμοβόλων, αυτόματοι εκτοξευτές χειροβομβίδων, όπως και αρκετοί αντιαρματικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι στο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω της μικρής ποσότητας δασικής φυτείας, οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν με ευκολία να ελέγχουν τις εχθρικές κινήσεις μέχρι και 5 χιλιόμετρα μακριά. Σε περίπτωση εχθρικής διείσδυσης, το έδαφος επιτρέπει ορατότητα μέχρι και 5 χιλιόμετρα μακριά, γι' αυτό είναι δύσκολο για τον εχθρό να περάσει, τόνισε ο Ρώσος στρατιώτης. Ο οικισμός Novokalinovo βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρα από την Αντβίικα, ενώ αποτελεί σημείο παράταξης ουκρανικών πυροβόλων και άλλων οπλικών συστημάτων, που σύμφωνα με τους Ρώσους χρησιμοποιούνται για τον βομβαρδισμό ειρηνικών θέσεων στο Ντονιέτσκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.